Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με καλό καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα περάσουμε το Σαββατοκύριακο και μόνο στα βορειοανατολικά ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι το Σάββατο και θα έχουμε λίγο περιορισμένη ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Πάμε στους χάρτες μας. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσει νεφιά μέχρι το μεσημέρι και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τη νύχτα και νωρίς το πρωί και στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης το μεσημέρι, μετά όμως ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με λίγη αραιή συννεφιά που από το μεσημέρι θα πυκνώσει λίγο κατά τόπους στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Θα έχουμε επίσης λίγη μεταφορά σκόνης και τοπικά περιορισμένη ορατότητα νωρίς το πρωί στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 9 έως 26 τοπικά και 28 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά από 12 έως 24 με 26 τοπικά, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 26 και 28 με 29 βαθμούς τοπικά, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο από 14 έως 25 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο αρχικά μεταβλητοί και από το μεσημέρι νοτιοανατολική 3 με 5 τοπικά και 6 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο βόρειο και από το μεσημέρι νότιο 3 με 5 τοπικά έως 6 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο δυτική 3 με 5 τοπικά 6 μποφόρ, στα νοτιοανατολικά από το απόγευμα θα πνέουν νότιο. Στην Αττική γενικά αίθριος καιρός με λίγη αραιή συννεφιά και λίγη σκόνη από το απόγευμα, θερμοκρασία από 13 έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου τοπικά και άνεμοι αρχικά βορειοδυτική και από το μεσημέρι νότιο 3 με 5 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι απόγευμα θα έχει λίγη αραιή συννεφιά κατά τόπους πυκνότερη, θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και άνεμη μεταβλητή, πρόσκαιρα νότιο το μεσημέρι απόγευμα 3 με 5 μποφόρ. Πάμε να δούμε τον καιρό και σε άλλες περιοχές της χώρας μας αλλά και στο εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά.